Να έρθω λίγο εδώ όμως τους μπλε, γιατί κάποια ψάρια που βγήκαν από τη θάλασσα έγιναν η αιτία για να ανέβουν λιγάκι οι παλμοί και οι εντάσεις. James, είχαμε αρκετές συζητήσεις εδώ σε αυτό το συμβούλιο για τη διάσπαση της μπλε ομάδας. Σήμερα νομίζω ότι αυτό που έγινε το κάνει αρκετά πιο ξεκάθαρο. Τι ακριβώς έγινε? Κοίτα Γιώργο, σε ένα προηγούμενο συμβούλιο είχα κατηγορηθεί εγώ ότι από τότε που ήρθα έχει διασπαστεί η ομάδα, ότι δεν έχω ενωτική συμπεριφορά και γενικά το πρόβλημα είμαι εγώ. Παρ' όλα αυτά, προφανώς και δεν συμφωνώ και σήμερα γενικά έγινε λίγο της πόπης, να το πω και λαϊκά, στην παραλία μας. Δεν φταίνε τα ψάρια, πιάσαμε 4 ψαράκια, δεν ήταν τίποτα αυτό. Απλά, στην ουσία μετά το μεγάλο ντόρο που έγινε εδώ πέρα, η Δώρα προσπάθησε να γίνει λίγο μεσάζον και στις δύο ομάδες. Ήρθε, μας έπιασε εμάς ότι δεν χρειάζεται να γίνονται όλα αυτά. Συμφωνήσαμε και είπαμε ότι σιγά σιγά πρέπει να τα βρούμε. Το ίδιο έγινε και με την άλλη υπομάδα. Μιλάμε για 4 ψάρια που μοιράστηκαν στις δύο ομάδες ή τα φάγατε όλοι μαζί? Όχι, για τα ψάρια, καμία σχέση τα ψάρια. Τα ψάρια δεν είναι... Νομίζω κανείς δεν άνοιξε καν θέμα γι' αυτό. 4 ψαράκια πιάσαν τα παιδιά, κάποιοι τα φάγανε, κάποιοι όχι. Τέλος πάντων, δεν νομίζω. Η ώρα που μαγειρέψατε ήταν πάλι διαφορετική, όπως κάνετε? Ναι, απλά εκεί πέρα έγινε το σούσουρο. Γιατί στην ουσία, όταν γυρίσαμε από το αγώνισμα χθες, που ήμασταν όλοι χαρούμενοι και είχαμε το φαγητό μας, είπε ο Φάνης να κάτσουμε να φάμε όλοι μαζί. Παρ' όλα αυτά, όλοι πήραν το πιάτο τους και φύγανε, εκτός από τη Δώρα και τον Παντελή. Οπότε ήμασταν η δικιά μου συσταγωγικά υπομάδα μαζί με τη Δώρα και τον Παντελή. Τα υπόλοιπα παιδιά πήγαν στο δικό τους καλυβάκι. Μία κατσαρόλα ή δύο κατσαρόλες? Δύο κατσαρόλες. Δύο κατσαρόλες. Και το ίδιο έγινε και το πρωί που ανοίξαμε καρύδα όλοι να μοιραστούμε και είπαμε να κάτσουμε να τα πούμε. Πάλι ήμασταν οι μόνοι μας στην ουσία. Και από εκεί ξεκίνησε το όλο τον ταβαντούρι σήμερα, όπου στην ουσία, πήγαμε να κάνουμε την αρχή, δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα, γιατί το έχω ξαναζήσει στο Survivor ότι εάν δεν δείχνουμε αυτό το πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο και απλά είμαστε χωρισμένοι στην καλύβα, θεωρώ ότι για μένα προσωπικά είναι οκ. Okay. Αν έρχεται το αποτέλεσμα, είσαι οκ με αυτό? Έλα, Ιωάννα. Αρχικά νομίζω ότι σαν μπλε ομάδα, ανεξάρτητα από τις υποομάδες που έχουν δημιουργηθεί, πάμε στον αγωνιστικό χώρο και είμαστε όντως ομάδα και αγωνιζόμαστε όλοι για το κοινό καλό. Από τότε που ήρθαν τα παιδιά, δεν ξέρω τι οφείλεται και δημιουργήθηκε αυτή η διάσπαση, αλλά υπάρχει διάσπαση. Και οι μεν τρώνε αλλού και οι δε επίσης αλλού και έχουν αρχίσει τα πράγματα και ακολουθούν τον δρόμο τους όπως και οι Προμήθειες που τους χωρίσαμε. Αυτό που θέλω να πω και η ένταση που δημιουργήθηκε είναι όταν είσαι στην καλύβα και είμαστε μία ομάδα στην καλύβα και η άλλη φεύγει συνεχώς και πηγαίνει στο δικό τους μέρος, στο δικό τους spot συνεχώς και ξαφνικά έρχεσαι μια μέρα και κάθεσαι και λες να φάμε όλοι μαζί, που δεν υπόθηκε αυτό. Απλά δεν κάθεσαν, μας είπανε ποτέ σε μας προσωπικά. Απλά κάθεσαν τα παιδιά και θέλανε όντως να φάμε όλοι μαζί, μας το είπανε μετά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από μόνη μου ότι θέλεις να φάμε όλοι μαζί. Ένα. Και δεύτερον, από τη στιγμή που χωριζόμαστε όλη την ώρα και τρώμε διαφορετικά, δεν καταλαβαίνω γιατί να γίνει τόσο θέμα που δεν καθίσαμε να φάμε μαζί τους και πήγαμε στο δικό μας μέρος. Έλα, Δώρα. Και οι δύο παρέες έχουν τα δίκαια τους από την πλευρά τους ή τα δικά τους. Ναι, όντως εγώ προσπάθησα, είπα από εδώ και πέρα ξεκάθαρα, θα λέω και στα παιδιά της άλλης παρέας, γιατί εγώ είμαι από την παρέα που είναι τα κορίτσια και ο Σταμάτης και δεν θα αλλάξει αυτό για τίποτα. Στην ουσία είναι δύο παρέες οι οποίες έχουν κοινά ενδιαφέροντα και γι' αυτό δημιουργήθηκαν. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα δεν έγινε πρόσκληση από τον James στα παιδιά της παρέας μου να, ή το Φάνη. Δεν ξέρω αν... Όταν κατεβήκαμε από την ξέρω αν, άκουσε, δεν αν δεν άκουσα. Τέλος πάντων δεν έγινε πρόσκληση. Κάτσαμε με τον Παντελή. Και μου είπανε εμένα, ή άκουσα και από τον Γιάννη που να λέει να εμείς κάτσαμε, τα παιδιά δεν είναι εδώ πέρα. Μην μπουνε μετά ότι εμείς δεν καθόμαστε. Είναι μια πρώτη κίνηση ουσιαστικά παιδιά, από την άλλη. Αφήστε λίγο να μιλήσω, δεν λέω κάτι παράλογο. Λοιπόν, οπότε η πρόσκληση έγινε στην ουσία σε εισαγωγικά μέσω εμού. Εγώ πήγα στα παιδιά, τα είπα, ελάτε να φάμε όλοι μαζί, αλλά ήδη ξεκινούσαν και τρώγανε. Εγώ αυτό που τους είπα ότι ο καθένας μπορεί να τρώει όπου θέλει, γιατί τα παιδιά τα δικά μου μπορεί να πειράχτηκαν από αυτή την κατάσταση, όχι πειράχτηκαν από αυτή την κατάσταση, οπότε δεν είναι τόσο εύκολα να γεφυρηθεί το χάσμα μέσα σε μία-δύο μέρες. Θέλει χρόνο όταν δεν είσαι καλά με κάποιον για να γίνει αυτό. Εμένα όλη αυτή η κατάσταση με πιέζει πάρα πολύ. Προσπαθώ πολύ να τους ενώσω, θέλω λίγο όλοι να κάνουν ένα refresh, ένα restart από την αρχή, να σκεφτούν πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο έχουν έρθει. Γιατί ο καθένας έχει έρθει για διαφορετικό λόγο και να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους.
όσοι έχουν πρόβλημα. Ήδη μίλησα με τη Χρύσα σήμερα και έκανε μια συζήτηση με το Σταμάτη και μ' άρεσε και χάρηκα πάρα πολύ. Θα κάνει και τη συζήτησή της και με τα κορίτσια και με εμάς, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά έχει στεναχωρηθεί με ό,τι έχει γίνει και το χαίρομαι πάρα πολύ που με άκουσε, μέχρι που την είπα και τα κακά που βλέπω και τι έχει αλλάξει και θα το αλλάξει προς το καλύτερο. Μιλάω πολύ, το ξέρω, αλλά αυτή η κατάσταση πρέπει να διορθωθεί από όλους. Και ένα σημαντικό πράγμα που δεν θέλω να βλέπω είναι να ψάχνουμε, να έχουμε κάποια υποψία, να ψάχνουμε να βρούμε οτιδήποτε για να κατηγορήσουμε τον άλλον. Δεν έχουμε έρθει. Είναι ένα αγωνιστικό survivor, δεν είναι ένα κατηνίστικο survivor. Και ας προσπαθήσουν όλοι να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και όχι τόση επίθεση 5-6 άτομα προς το Σταμάτη, άλλα 5-6 άτομα, παράδειγμα, προς την Άιρα. Να μιλάμε λίγο πιο σωστά, να μην ακούγονται κουβέντες όπως έχουν ακουστεί αρπακτικά, και αυτές οι λέξεις δεν είναι ωραίο να ακούγονται, γιατί μπορεί να μην χαρακτηρίζουν και τον άνθρωπο έτσι. Από εκεί και πέρα μπορεί οποιοδήποτε άλλο να μιλήσει, γιατί έχω υδρώσει πάρα πολύ. Σταμάτη, ακούστηκαν τέτοιοι χαρακτηρισμοί στην Καλύβα σας σήμερα? Ναι, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα εγώ δέχτηκα μια επίθεση πάλι. Συνεχώς νομίζω ότι προσπαθώ να μιλήσω και πάντα υπάρχουν κάποια άτομα απέναντι τα οποία θα μου επιτεθούν. Είναι σαν να μιλάω σε έναν τοίχο, δεν μπορώ να βρω το δίκαιο μου πουθενά. Τα παιδιά λείπουν συνεχώς και τρώνε συνεχώς μόνοι τους μακριά από εμάς. Και δεν ξέρω αν, δηλαδή, όταν κάποιος έρχεται και σου λέει «έλα να φας μαζί μου», εγώ θα πρέπει να τρέξω να φάω μαζί σου εκείνη τη στιγμή και όποτε θες να φύγω. Δηλαδή, μία με προσκαλείς και μία με διώχνεις. Και όταν. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό. Εκεί δέχτηκα μια επίθεση. Δέχτηκα μια επίθεση που προσπαθούν να μου ρίξουν φταίξιμο ότι εγώ φταίω για όλο αυτό. Σταμάτη, με ποιους ξεκίνησε αυτή η αντιπαράθεση, η λεκτική αντιπαράθεση? Η αντιπαράθεση αυτή ξεκίνησε κάποια στιγμή, βασικά έλειπα εκείνη τη στιγμή από τη φωτιά. Εγώ είχα κόψει 14 κορμούς ξύλα για να βάλουν τη φωτιά. Και γυρνώντας. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είχα πει και στα παιδιά. Είχα δει κάποια στιγμή το Φάνη που λέγανε μαζί με τον Γιάννη να κάνουν μια φωτιά παρακάτω και του λέει: παιδιά, ελάτε, βάλτε εδώ φωτιά. Μα θέλετε. Όλοι μαζί, θα θέλω να βάλω δύο κατσαρόλε που το είπα εκείνη τη στιγμή. Φεύγω κάποια στιγμή, πάω λίγο μέσα προς τη ζούγκλα γιατί ήθελα να πάω προς νερού μου. Και γυρνώντας, ναι, και γυρνώντας, παρατηρώ ότι κάτι έχει συμβεί. Ρωτάω εκείνη τη στιγμή τον Γιώργο. Έχει ξεκινήσει κουβέντα δηλαδή ήδη? Κάτι έχει συμβεί, ρε παιδί μου. Μια κουβέντα έχει ξεκινήσει. Με το που ήρθα εγώ, κάπως παγώσαν τα βλέμματα, παγώσαν οι κουβέντε. Λέω τι συμβαίνει, τι έχει γίνει. Μιλάω στον Γιώργο, δεν μου απαντούσαν εκείνη τη στιγμή, δεν έλεγε κάποιο. Τον ξαναρωτάω τον Γιώργο, μου λέει ο Γιώργο, ναι, θα σου πει ο Τζέιμς. Γυρνάω στον Τζέιμς, λέω έγινε κάτι, συμβαίνει κάτι. Και εκείνη τη στιγμή ανοίγεται το θέμα αυτό με την ενότητα. Δηλαδή οι δύο ομάδες, εμείς λέει, κάναμε μια κίνηση χθες. Εσύ λέει, πήγες μέσα, λέει, πήγανε και οι υπόλοιποι μέσα. Δεν καθίσαμε εκεί πέρα όλα αυτά και έγινε ένα σαματάς. Εν ολίγη στην Καλύβα, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να γίνεται. Και υπήρχαν πάρα πολλές φωνές γενικά εκείνη τη στιγμή. Εγώ απλά ένιωθα ότι ήμουνα στη μέση και να με χτυπάνε πέντε σφυριά και να ακούω και το Γιάννη μετά να με φωνάζει καραγκιόζη και οτιδήποτε από όλα αυτά. Εντάξει. Ωραία, Σταμάτη, βάλε μια τελεία να ακούσουμε και την απάντηση του Γιάννη. Και θα έρθω και στους υπόλοιπους, παιδιά, θέλουν αρκετοί να μιλήσουν. Τι να πω, Γιώργο. Πώς ξέφυγαν τα πράγματα, Γιάννη? Δεν ξέφυγαν. Από την πρώτη εβδομάδα έχω καταλάβει με το Σταμάτη τι γίνεται. Τώρα μετά από την ψηφοφορία που του κάναμε κιόλας έχει γίνει αιμονικός, δεν ξέρω τι γίνεται. Μόλις δει κάμερα τρελαίνεται. Εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ, είμαι έτσι σαν άνθρωπος, ό,τι έχω να πω θα το πω. Τον είπα καραγκιόζη. Τώρα αν θύμωσε, του ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτό το είπα, ναι. Ωραία. Άιρα. Η αλήθεια είναι ότι όντως τον πρόσβαλε. Έχει ξαναχαρακτηρίσει άτομα. Και δεν βλέπω κάποια... Ο Γιάννης. Ναι. Προσωπικά εμένα με έχει πει αρπακτικό. Και δεν έχει προσπαθήσει όμως να κάτσει να πει ένα συγγνώμη. Αρπακτικό για ποιο λόγο, Άιρα. Που δεν πειράζει κουνούπι. Ναι. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί με έχει... απλά έχει ένα πρόβλημα με εμάς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα μπορούσε να απαντήσει. Πρόβλημα, αλλά δεν γίνεται να λέει ότι... να προσβάλλεις κάποιον και να μην έρθεις να ζητήσει συγγνώμη. Χωρίς λόγο σε πρόσβαλα. Με λες αρπακτικό. Εσύ πιο πριν δεν είχες πει τίποτα? Ναι, γύρισα και λέω με λες εμένα αρπακτικό. Α, μόνο αυτό είπες. Τι είπα? Okay. Τι είπα, πες μου. Πες το. Θέλεις να συζητήσουμε εδώ τι είπαμε? Τι είπα? Okay. Εγώ δεν έχω προσβάλει ποτέ. Απλά κάθεται και κατηγορεί ή
έχει μια ένταση και πότε θα ήταν σωστό. Πότε έχω ασχοληθεί με σένα, ρε Άιρα. Πότε έχω ασχοληθεί με σένα. Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτός είναι ο χώρος πάντως που, αν θέλετε, μπορείτε να λύσετε οποιαδήποτε παρεξήγηση, παιδιά, να το συζητήσουμε, να τα συζητήσουμε όλα ανοιχτά, γιατί βλέπω ότι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε χαρακόμματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έχουμε κάτσει και έχουμε μιλήσει, αλλά δεν έχω δει την ίδια αντίδραση. Μαζί. Ναι. Α, ναι, μιλήσαμε μια φορά που μιλήσαμε δυο, μας είπα συγγνώμη, μου είπε συγγνώμη, ξανασχολήθηκα μαζί σου. Ναι, γύρισε και είπε μπροστά σε όλους αρπακτικό. Ή όταν ναι, μετά από αυτό, μετά από αυτό που μιλήσαμε. Και με τον Φάνη που είπε και αυτός κάτι και με πρόσβαλε, ο οποίος ήρθε και μου ζήτησε και συγγνώμη. Δεν έχεις προβάλει ποτέ. Έλα, Σμινά. Όχι. Όχι. Να, Σμινά, γιατί τι σου φαίνεται περίεργο. Εντάξει, Μαρινά. Και οι τύχοι έχουν αυτιάσει αυτό το παιχνίδι. Το μόνο σίγουρο. Νομίζω είναι ότι αυτό. Μέσα σε ένα συμβούλιο. Τα πηγαδάκια απ' έξω τα βλέπουμε. Μέσα σε αυτό που φαίνεται περίεργο. Δεν είναι με όποιον κάνω, με όποιον τσακώνομαι εγώ στην ομάδα μου, βλέπω ότι ένα σημείο να κάνει παρέα. Λες και πάει να βρει συμμάχο. Τι. Τι. Α σημείο να ασχολείσαι με την ομάδα. Θα βρω εγώ σύμμαχο την ομάδα. Τι θα κερδίσουμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι από τότε που έχουν έρθει τα παιδιά είναι άλλη μπλε ομάδα. Παλιά ήταν μια ωραία παρέα, τώρα δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Λοιπόν, να ρωτήσω λιγάκι τον νέο παίκτη της ομάδας των μαχητών, τον Παντελή. Παντελή, μπαίνει σε μια ομάδα η οποία είναι σε διάσπαση. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Εσύ, με ποια ομάδα είσαι πιο κοντά? Σε έχουν προσεγγίσει κάποιοι συμπαίκτες σου? Λοιπόν, επειδή εγώ μιλάω και με τις δύο υποομάδες που λέμε, δεν θεωρώ ότι έχω. Ότι πάγομαι σε μία ομάδα ξεκάθαρα, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, σίγουρα συμπαθώ τους περισσότερους μέσα στην ομάδα. Ταιριάζω πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, με την παρέα Μαριλίνα, Ιωάννα, γιατί έχουμε πάρα πολλά κοινά, αλλά και με τα άλλα παιδιά έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Δεν επιλέγω να εμπλακώ στο κομμάτι αυτό. Κανένας δεν προσπάθησε να με βάλει σε κάποια ομάδα και τα δύο παιδιά μου, και οι δύο ομάδες, συγγνώμη, μου είπαν ότι είμαι καλοδεχούμενος και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αυτός ήταν και ο στόχος μου. Δηλαδή, μπαίνοντας, αντίκρισα αυτή την κατάσταση και προσπάθησα να ενώσω, ας πούμε, τις δύο ομάδες. Φάνη, να έρθω λίγο σε σένα. Ήθελες να πάρεις το λόγο και πριν. Ναι, φαντάζομαι ένα σενάριο ότι αν η ομάδα των μαχητών απόψε έπρεπε να ψηφίσει, τα πράγματα θα ήταν πολύ ζόρικα. Σίγουρα και όσο περνάνε οι εβδομάδες είναι ακόμα πιο δύσκολες. Εγώ ήθελα να αναφερθώ κυρίως στη συζήτηση και στο λόγο που είχε ο Σταμάτης. Και να πω ότι αρχικά όλο αυτό ξεκίνησε χτες μετά την νίκη που είχαμε κερδίσει, ήμασταν ευδιάθετοι και θέλαμε να φάμε, ρε παιδί μου, όλοι μαζί το οτιδήποτε. Καθόμασταν αρκετοί. Ο Σταμάτης όντως δεν ήταν εκεί συγκεκριμένα ο ίδιος, αλλά αν δεν κάνω λάθος ήταν η Ιωάννα, η Μαριλίνα, Κουλουπού, ήμασταν όλοι μαζί και σιγά σιγά επιδεικτικά έφευγαν ένας-ένας. Εγώ αυτό γιατί το λέω, γιατί αν θυμάμαι καλά, στο προηγούμενο συμβούλιο ο Σταμάτης είχε πει ότι οποιοδήποτε και αν είναι το πρόβλημα, είναι όμορφο να καθόμαστε να τρώμε όλοι μαζί. Και προφανώς εγώ το σεβάστηκα, γιατί το ξαναλέω, ας έχουμε τις διαφορές μας. Δεν έχω μαλώσει ούτε με το Σταμάτη, ούτε με την Ιωάννα, ούτε με την Αλίνα. Έχουμε τις διαφορές μας, ναι, αλλά δεν έχουμε τσακωθεί. Και μετά από όλο αυτό, νομίζω, όταν μαγειρεύαμε, εγώ καθόμουν κάτω, τηγάνιζα τα ψάρια, δεν πολύ συμμετείχα στη συζήτηση μέχρι που πήγα πάνω. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο Χριστόφορος, επειδή του λέω σε κάποια φάση πήγα να μιλήσω και μου μίλαγαν πέντε άτομα και μου λέει έτσι κάνετε και στο Σταμάτη. Εγώ δεν πήγα να θυματοποιηθώ ή κάτι, απλά προσπαθούσα να μιλήσω τόση ώρα. Θεώρησα ότι είναι λάθος, το εξέφρασα και προχωράμε παρακάτω. Απλά άρα όλο η συζήτηση μπροστά στις κάμερες ήταν κάτι το οποίο τσίγκλισε, ουσιαστικά άναψε την κουβέντα. Σωστά. Ναι, αρχικά πάντα είμαστε μπροστά στις κάμερες και δεύτερον. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω, Φάνη? Γιατί παρατήρησα κάτι στον τελευταίο αγώνα. Τον Γιάννη να γυρίζει από μία αναμέτρησή του και να υπάρχει ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε από συζήτηση του James με το Σταμάτη. Εγώ εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι κάτι είχε γίνει. Ο Γιάννης είχε γυρίσει από την νίκη, ήττα του, δεν θυμάμαι τι είχε κάνει. Και δεν έδωσε το χέρι στη Δώρα, στον Σταμάτη, κάτι τέτοιο. Ο Σταμάτης ανέφερε αυτό το γεγονός στο James τη στιγμή που ήταν η κάμερα εκεί. Τουλάχιστον αυτό παρατήρησε ο James. Και κατηγόρησε το Σταμάτη ότι κοίταξε, ανοίξε ένα θέμα προκειμένου να το κάνουμε reality, σε εισαγωγικά. Δεν θυμάμαι ακριβώς το σκηνικό. Θυμάμαι όμως ότι με το που έχασε ο Γιάννης, επειδή πήγα δίπλα του, πιθανότατα ούτε εμένα με άκουσε, που όντως κάνουμε πολύ παρέα από την πρώτη μέρα, και ήθελε να πάει να ηρεμήσει στον πάγκο, να διαχειριστεί την ήττα μόνος του. Τώρα, το αν απλώθηκαν κάποια χέρια έτσι όπως περπατάει ο Γιάννης, δεν το γνωρίζω. Αλλά αυτό που ξέρω, ναι, με το που ήρθαν, ας πούμε, οι κάμερες εκεί πέρα, το ξεκίνησε ο Σταμάτης και μίλαγε με τον James συγκεκριμένα. Και αν δεν κάνω λάθος, ανέβηκαν οι τόνοι για άλλη μια φορά. Και εκεί που θέλω να καταλήξω εκ πριν είναι ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια τυχαία ψηφοφορία που, ενώ είχαμε βγάλει γυναίκα, έπρεπε να ψηφίσουμε άντρα, ψηφίστηκε ο Σταμάτης και μετά ουσιαστικά το είπα και το είπα και το μεσημέρι. Αυτό ήταν ουσιαστικά, δεν ξέρω, μου είπε ότι τον χαρακτηρίζω, ότι γίνεται μονικός με τον James και το θέμα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι θεμητό να υπάρχουν δύο ομάδες, ο ένας να κάνει παρέα με κάποιον άλλον.
Το θέμα είναι να βρίσκουμε τον τρόπο να περάσουμε όμορφα στις καλύβες μας, στην παραλία μας, να ευχαριστούμε το παιχνίδι και το που βρισκόμαστε. Αν δεν μπορεί ο ένας να βάλει λίγο νερό στο κρασί του όπως έγινε χτες, δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. James, μίλησες για υποκριτική συμπεριφορά στο σταμάτη στο συγκεκριμένο περιστατικό. Τι ακριβώς έγινε? Στο σχετικό περιστατικό ήταν όταν έχασε ο Γιάννης για δεύτερη φορά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχε πολλά νεύρα και επειδή είχε χτυπήσει τα καλάμια του, προχθές ο τερματίας δεν μπήκε. Μπήκε στο χθεσινό που ίσως δεν έπρεπε κιόλας, γιατί στη σκάλα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα καλάμια και είναι πρισμένα, έχουν ανοίξει, γενικά υποφέρει. Καθώς γυρνούσε πίσω, το είδα αυτό το σκηνικό. Τον είδα φουλ νευριασμένο. Πάει να το χαιρετήσει ο Σταμάτης, δεν το χαιρετάει, συνεχίζει. Το σχολιάζει ο Σταμάτης. Συνεχίζουμε και τότε. Περιμένει και τότε έρχεται το συνεργείο μέσα για να έχουμε κοντινό πλάνο από τον πάγκο και τα σχόλια. Ναι. Το ξαναναφέρει εκεί πέρα σε κάτι με τη Δώρα. Και εκεί ψιλοαρπάχτηκα εγώ και του λέω: Σταμάτη, είναι κατάλληλη. Είναι πλάτη ο Σταμάτης. Άσε με να τελειώσει, παρακαλώ. Mm. Και του λέω: ρε, εσύ Σταμάτη, είναι κατάλληλη στιγμή τώρα αυτή, επειδή ήρθε κάμερα, το κάνεις για να ανοίξουμε reality σε αυτό. Και μου εξήγησε ο Σταμάτης εκεί πέρα. Μου λέει: εσύ πραγματικά δεν είδα ότι είναι η κάμερα εκεί πέρα. Δεν το έκανα γι' αυτό. Αν νομίζω ότι το έκανα γι' αυτό, συγγνώμη, δεν το έκανα. Δώσαμε τα χέρια και προχωρήσαμε. Εγώ αυτό νόμιζα και αυτό εκείνη τη στιγμή πήγα να του την πω. Μου απάντησε. Εκεί είμαστε μια χαρά, ωραία απάντηση ήταν κτλ. Και προχωρήσαμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι. Μήπως τελικά δεν άλλαξε όλο αυτό όταν μπήκα εγώ, αλλά όλοι γενικά το πώς συμπεριφέρεται η ομάδα στα δύο ξεκίνησε από όταν ψηφίστηκε ο Σταμάτης και όχι εγώ. Από τότε έχω δει να αλλάζουν οι συμπεριφορές και τα λοιπά μέσα στην ομάδα. Έλα, Μαριλίνα. Εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο έχετε κολλήσει στο θέμα με το Σταμάτη και την ψηφοφορία, γιατί το κοπανάτε, πάτε συνέχεια πίσω. Γιατί από εκεί και μετά ξεκίνησε. Και δεν προχωράτε μπροστά, έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Οι ομάδες διαχωρίστηκαν, ούτως ή άλλως θα γινόταν αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με το Σταμάτη το ότι τον ψηφίσατε. Αυτό νομίζω το πιστεύετε εσείς. Καταλαβαίνω, παιδιά. Απλά βλέπω ότι εδώ δεν υπάρχει ένα κοινό επιχείρημα για τις δύο πλευρές που να υπάρχει ένα κοινό σημείο. Να δούμε, ας πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, μήπως στο κάτω-κάτω δεν χρειάζεται να κάνουμε όλη παρέα μαζί. Γιατί αν εγώ βλέπω κάτι άσπρο και ο άλλος το βλέπει μαύρο, πώς μπορούμε να κάνουμε παρέα? Παιδιά, θα ήθελα να κλείσουμε ως λιγάκι αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει.